Κυριάρχησε μάλλον ο Γιάννης. Καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Είχες καλό ταξίδι? Καλά, ναι, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Δεν, εντάξει, ήταν όλα normal. Και εδώ είναι normal. Εδώ, εντάξει, εδώ είδαμε πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει και άλλες φορές, αλλά μας δημιούργησαν και πάλι μια μικρή έκπληξη το πόσο πολύ μας περίμενε η αστυνομία, μας συνόδευσε, άνοιγε δρόμο για δημοσιογράφους τώρα, έτσι. Ναι. Το πόσο που στεκόμασταν, πάσαμε ξενοδοχείο και απ' έξω είχε αστυνομικές δυνάμεις. Θα συνεχιστεί αυτό, να ξέρεις. Ναι, ήταν πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ, Δημήτρη, για τρεις μέρες σε ένα τσεντεβίτα Ολυμπιακός είχα συνοδεία μαζί μου πάντα. Ναι. Ακόμα και στον καφέ μου. Το είχαμε ζήσει και το 10 τότε. Το ζούμε και τώρα. Λοιπόν, οι Κροάτες πρώτα απ' όλα, εντάξει, αρκετά διαβασμένοι, λογικό είναι. Νιώθουν και καταλαβαίνουν, το είπε και ο προπονητής τους, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός στη μετάβαση. Δεν πρέπει να του δώσουμε χώρο. Ίσως και να πίστευα ότι δεν το έχουν διαβάσει καλά. Ίσως να έβλεπαν μια ομάδα που θέλει να κυριαρχήσει. Αλλά ο ΠΑΟΚ φέτος, αλήθεια είναι ότι τα πιο μεγάλα του παιχνίδια τα έχει κάνει όταν επιδίωξε τις μεταβάσεις, τις γρήγορες. Μίλησε πάρα πολύ για την πολύ καλή επιθετική γραμμή, είτε με τον Ντάισον, είτε με τον Ζίφκοβιτς, είτε με τον Ντεσπότοφ, είτε με τον Κωνσταντέλια, τον οποίο εκθίασε, και ανέφερε ότι είναι το πιο μεγάλο ταλέντο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Μια ομάδα, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, που πραγματικά ξέρει και να αναδεικνύει και να αναγνωρίζει ταλέντα, έχει αναδείξει και έχει πουλήσει τόσους και τόσους, ναι, τα τελευταία χρόνια. Το κάνει και φέτος, φυσικά. Και το έχουν, την έχουν αυτή τη φιλοσοφία να μην υποτιμούν τον νεαρό ποδοσφαιριστή, που ίσως κάνουμε εμείς, για παράδειγμα. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου, για πρώτη φορά, πραγματικά δεν το θυμάμαι άλλη φορά, χωρίς καν να ρωτηθεί, σταμάτησε και εκθέσε τον Μίσιτς, τον Γιώσιπ Μίσιτς, που βεβαίως τον ξέρουμε από την πορεία του στον ΠΑΟΚ. Μίλησε για μια ομάδα που δεν έχει, που είναι πολύ έμπειρη, παίρνει πολύ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη, για μια ομάδα η οποία αυτή την περίοδο δεν έχει τόσο μεγάλη ένταση, αλλά ξέρει να διαβάζει πολύ καλά τα παιχνίδια και να χτυπάει σαν δυναμής αντιπάλου, με καθοδική τον Μίσιτς. Αυτό είπε ο Λουτσέσκου χωρίς να ρωτηθεί, είναι ο πιο έμπειρος, είναι ο ηγέτης τους μέσα στο γήπεδο, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και καθοδηγεί τους υπόλοιπους. Ο Λουτσέσκου, που του άρεσε πάρα πολύ μια απάντηση του Κοτάρσκι, όταν επέμεναν και Έλληνες και Κροάτες δημοσιογράφοι να του πάρουν τη γνώμη για να συγκρίνει τα μάτια του ΠΑΟΚ τα αρχικά με τη Χάιντουκ, με αυτά τα τωρινά με την Δυνάμο, είπε ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαστε εμείς στη μέση και εμείς τότε ήμασταν μια ομάδα που φτιαχνόμασταν, τώρα έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ, έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα, είμαστε διαφορετικό σύνολο. Ο Λουτσέσκου που είπε ότι έχουμε ετοιμαστεί κατάλληλα, όταν ρωτήθηκε για τις αλλαγές, αν θα συνεχίσει τις πολλές αλλαγές τώρα που έχει η Ευρώπη και πλέον, τόνισε ότι έχω περάσει και στην ομάδα ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι έχω περάσει στην ομάδα και την αίσθηση και σε αυτούς που θα παίξουν ότι αύριο είναι το τελευταίο τους παιχνίδι. Αυτό είναι το δικό μας μυστικό. Αυτό σκέφτομαι και εγώ κάθε φορά που είναι να επιλέξω τους ποδοσφαιριστές και επιλέγω αυτούς που θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση. Από εκεί πέρα, ο Κοτάρσκι ρωτήθηκε αρκετά για την κλίση του στην εθνική ομάδα και από Έλληνες και από Κροάτες. Είπε ότι νιώθω, ναι, πολύ ωραία, εδώ έχω περάσει πολλά παιδικά μου χρόνια, αλλά παίζω για το κλαμπ μου τώρα. Την εθνική θα σκεφτώ σε δύο εβδομάδες, όταν θα ξανάρθω για να συμμετάσχω στην εθνική. Και κάποια στιγμή είπε ότι ο τρόπος που δουλεύω στον ΠΑΟΚ με έχει φέρει σε αυτό το επίπεδο και με έχει φέρει και στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Είμαστε σε καλή κατάσταση, ήρθαμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε τη δυναμική της Δυνάμω και το πόσο καλή είναι στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Αυτά με το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις εδώ από το Μάξιμιρ, που δεν αναμένεται να γεμίσει αύριο.
στο κάτω-κάτω είναι 35.000 θέσεων, οι 10 είναι ανενεργές, οι 25.000 δεν φαίνεται θα γεννήσουν, έτσι λένε σήμερα εδώ όσοι μιλάμε. Και μια κατάσταση που επαναλαμβάνω με ήπιες καιρικές συνθήκες και με τους χωράς να τελειώνουν και αυτή τώρα τη δική τους προετοιμασία χωρίς άλλα προβλήματα. Είναι γνωστό από νωρίς ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε εδώ χωρίς τον Σαμάτα και χωρίς τον Ζίφκοβιτς, παίχτες που δεν έχουν τώρα τον πιο σημαντικό ρόλο στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Σαμάτα δεν προσφέρει, ενώ ο Ζίφκοβιτς φυσικά είναι ο δεύτερος goalkeeper της ομάδας. Ναι, δεν αλλάζει κάτι στην ουσία στα πλάνα του Λουτσέσκου. Άρα με τι εντεκάδα πάμε αύριο, βλέπεις καμιά έκπληξη ή αυτά που περιμένουμε? Δεν νομίζω, ναι, δεν νομίζω να έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη. Τα δίδυμα του ΠΑΟΚ, ας το θέσω ως δίδυμα, τον Κοτάρσκι, Κουλιαράκης και Τζιώρα στα στόπερ, Ότο με τον Μπάμπα στα πλάγια μπακ, Μεϊτέ με τον Οσντόεφ στα χαφ, οι πλευρές με Μπάμπα Τάισον δεξιά, Ότο με τον Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας με τον Μπράντον, νομίζω ότι αυτούς θα δούμε στο αυριανό παιχνίδι. Εκτιμώ ότι και ο Σντόεφ και, συγγνώμη, και ο Σβάμπ και ο Μπεσπότοφ θα έρθουν από τον πάγκο στην πορεία του παιχνιδιού.